Κυρίοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο TV Queen, το νέο talent show του Open. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Βλέπω ότι έχω αρκετό καιρό να βρεθώ μπροστά από κάμερα σε τηλεοπτικό πλατό. Και αυτό το τηλεοπτικό πλατό είναι ξεχωριστό. Δεν είναι για μένα, δεν είναι για μας. Είναι για 17 ξεχωριστές διαγωνιζόμενες. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Κύπρο φυσικά, στους τηλεθέατες του Mega Channel. Να μην ξεχνιόμαστε, πολλά φιλιά στην αγαπημένη μας Κύπρο. Κάθε Κυριακή, ζωντανά στις 9, σε αυτό το πλατό θα βλέπετε ζωντανά να εξελίσσεται η πορεία 17 κοριτσιών. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή στις 10.30 με TV Queen επεισόδιο. Ολοκένουργιο επεισόδιο με εξελίξεις. Η διαδρομή, η πορεία, όλα αυτά τα οποία θα βλέπουμε στην καθημερινότητα των κοριτσιών. Από σήμερα και για 3 μήνες, η καρδιά της τηλεόρασης θα χτυπάει εδώ. Μαζί θα αναδείξουμε το επόμενο τηλεοπτικό αστέρι. Σε λίγο το πλατό θα γεμίσει από λάμψη, ομορφιά και ταπεραμέντο. Γιατί? Γιατί 17 φιλόδοξες και δυναμικές γυναίκες έχουν έναν κοινό στόχο. Να διεκδικήσουν μία θέση στην τηλεοπτική μας ζωή. Είναι η στιγμή που η τηλεόραση ασχολείται και μιλάει με τον εαυτό της. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά εδώ και λίγα λεπτά το TV Queen έχει ήδη ξεκινήσει. Φυσικά, σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν θα είμαι μόνη. Μαζί μου θα βρίσκονται προσωπικότητες με μεγάλη εμπειρία στην τηλεόραση. Ας τους γνωρίσουμε. Μου είπαν να μην σε πλησιάζω πάρα πολύ και αυτή τη συμβουλή μου την έδωσαν πολλοί. Απευθύνομαι στον διευθυντή της σχολής, τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Αλλά εγώ, έτσι, γιατί μπορώ και γιατί το θέλω, θα έρθω κοντά σου. Και θα σου πω, καλή μας αρχή. Μη με πιάνεις. Μη με πιάνεις. Ακόμα. Μη με πιάνεις. Stop. Στόπα εχθές στο TikTok. Δες το. Αφού σε αγαπώ. Μη με πιάνεις. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ρε μου, τι λες να κάνουμε σήμερα. Μη με πιάνεις. Μακριά τα χέρια σου. Γιατί δεν σου έκανα. Εσύ δεν είσαι αυτή που σήμερα βγήκε στην τηλεόραση και με έβλησες. Αυτά δεν είναι σχήμα που λες. Αν έχω πει μέχρι τώρα κακή κουβέντα για σένα. Με γελάνε τα ματάκια μου. Μπορεί. Και τα φτάκια σου, δεν ξέρω τι κάνω. Έλα, πες μου, τι θα κάνουμε σήμερα. Είμαι open σε κάθε πρόταση. Κυριακή είναι 9 η ώρα. Μέσα. Ραντεβού. Μέσα. Live. Μέσα. TV Queen. Μέσα. Πρεμιέρα. Στο Open. Φύγαμε. Ανδρέα μου, τι λες να κάνουμε σήμερα. Κατάλαβες τι έχει γίνει, έτσι. Πιάσε με. Πιάσε με. Κάνε με μια αγκαλιά να μου φύγει το άγχος. Κορίτσι μου, καλή επιτυχία. Πολύ, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή σου εύχομαι, την αξίζεις. Θα προσπαθήσουμε όλοι γι' αυτό. Έτσι. Να είσαι καλά, κούκλα, μητερούλα, ταλαντούχα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Προχώρα. Τι ωραίο, αυτό είναι σύνθημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην με πιάνεις. Άμα μην με πιάνεις. Να ξέρετε, αυτό θα γίνει σλόγγαν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και το καταλαβαίνω κι εγώ πιο πολύ αυτό, γιατί θα μου πεις, αφού το έχεις ξανακάνει, αφού έχεις ξαναυπάρξει τηλεοπτικό πλατό, πώς γίνεται. Γίνεται. Γιατί όταν έχεις ανθρώπους να σε κρίνουν και συνήθως δεν έχεις και ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν, όλα είναι πολύ πιο δύσκολα. Μιλώντας όμως για καθοδήγηση, αλλά και για ανθρώπους που κρίνουν, να καλωσορίσουμε τους 4 κριτές καθηγητές. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα παρακολουθούμε να δίνουν τα φώτα τους και τις συμβουλές τους στις διαγωνιζόμενες και ταυτόχρονα να έρχεται η στιγμή αυτή της Κυριακής, του live δηλαδή, ζωντανά, όπου θα τις κρίνουν. Θα κρίνουν όμως με σκοπό τη βελτίωσή τους και
βλέποντας την πρόοδό τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μιλώντας για εικόνα, μιλάμε για τηλεόραση, ο Beauty and Fashion Expert Παντελής του Τουντζής. Παντελή μου, καλώς όρισες. Γεια σου, Ιωάννα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι με τόσο κατεξιωμένους ανθρώπους. Εύχομαι και εγώ από τη σκοπιά μου να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτή τη διαδρομή μέχρι να βρούμε την επόμενη TV Queen. Mm-hmm. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ και είναι πολύτιμη η παρουσία σας όλων ξεχωριστά. Συνεχίζω όμως με την γκουρού της επικοινωνίας, την Κατερίνα Γκαγκάκη. Γεια σου, Ιωάννα. Καλησπέρα. Κατερίνα μου, καλή μας αρχή. Καλώς ήρθες στο Open. Καλώς σας βρήκα. Δύο χρόνια το περιμένουμε, το ακούμε, το γράφετε. Πολύ χαιρόμαστε που επιτέλους ήρθες. Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και ξέρω ότι και ο δικός σου ρόλος θα είναι εξαιρετικά συμβουλευτικός και καθοδηγητικός απέναντι στα κορίτσια. Θα είναι, ναι. Νομίζω ότι καμία από τις κοπέλες δεν φαντάζεται πραγματικά πώς είναι ο κόσμος τηλεόρασης και πόσα πολλά μπορεί να της προσφέρει και πόσο καλά πρέπει να περάσει. Γιατί εδώ ήρθαμε να περάσουμε και καλά. Και πέραν από την πρώτη, την TV Queen, είμαι απολύτως βέβαια ότι θα δούμε και πολύ σημαντικές προσωπικότητες οι οποίες θα μπορέσουν να προχωρήσουν ανεξαρτήτως της πρωτιάς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όλες οι διαγωνιζόμενες θα είναι κερδισμένες σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Συνεχίζω λοιπόν πλάι σου ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Τάσος Τρίφωνος. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Ιωάννα μου. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω και πάλι στο ίδιο κανάλι. Είδες πως. Φοβερό. Τα έφερε η τύχη. Η μοίρα. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Ελπίζω να μην αγχώθηκαν οι κοπέλες ότι θα ακούνε δηλητηριώδεις ατάκες λόγω του ρόλου του αδύναμου κρίκου. Αλλά αυτό που είπε η Κατερίνα, θα περάσουμε ωραία. Θα βρούμε το επόμενο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης. Γιατί το να είσαι μπροστά από την κάμερα θέλει αρκετά εφόδια. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσα στην Έλενα και στην Κατερίνα. Και ο Παντελής είναι λίγο πιο μακριά μου, αλλά... ταυτόχρονα κοντά. Ακριβώς. Ήταν έτσι ένας σημαντικός λόγος για να βγω έξω από τη ζώνη ασφαλείας μου, γιατί δεν το έχω ξανακάνει και ελπίζω ή μάλλον είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πολύ ωραία τους επόμενους 3 μήνες, 12 εβδομάδες. Έχουμε χρόνο. Ο χρόνος είναι τώρα, έχει ξεκινήσει και μετράει αντίστροφα, αλλά με την καλή έννοια. Λοιπόν, είπες όμως ότι είσαι πλάι σε δύο κυρίες, μιλώντας για την Έλενα Χριστοπούλου, επιτυχημένη μάνατζερ με τη μακρά πορεία και τη ματιά σου. Περιμένουμε το σχόλιο σου σίγουρα και τη συμβολή σου στην καθοδήγηση των κοριτσιών. Μ' άρεσε αυτό που έκανες. Καλησπέρα. Πρώτον, σου πάει πάρα πολύ αυτό το λευκό το φόρεμα και για μένα είναι πολύ. Η πιο ωραία επιλογή που θα μπορούσε να κάνει για σήμερα. Τι ωραίο. Η πιο ωραία επιλογή. Δεύτερον, τηλεοπτική μου έρωτα. Σε λατρεύω. Δεν εννοεί εμένα, πολύ... απλά εμένα γίνεται το διάβασμα. Είναι δίπλα ο έρωτας. Σου είπα έτσι όπως είδα ότι είσαι ερωτεύσιμη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου πραγματικά και με όλους τους υπόλοιπους που είναι πολύ τιμητικό. Και τους ευχαριστώ όλους που είμαστε έτσι μαζί. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο ωραία στιγμή από αυτήν, καθώς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από την επόμενη TV Queen. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε όμως, ωραία τα λέμε εμείς, αλλά το άγχος το οποίο θα έχουν όχι μόνο τώρα ξεκινώντας οι διαγωνιζόμενες, αλλά και συνολικά κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία της παραμονής τους στη σχολή θα είναι μεγάλο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η καθημερινότητα, όπως και ο δρόμος δηλαδή προς την κατάκτηση της κορυφής, είναι απαιτητική. Η απαιτητική καθημερινότητα τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ ωραία μαθήματα από καταξιωμένους βέβαια επαγγελματίες του χώρου, της τηλεόρασης, με τη μακρά τους διαδρομή, απαιτητικές διαδικασίες, πρακτική εξάσκηση σε πολλά και διαφορετικά είδη παρουσίασης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ανεξάρτητα από την κλίση, την έφεση που μπορεί να δούμε να έχουν οι κοπέλες, θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί σε όλα ή τουλάχιστον σε πολλά και διαφορετικά είδη. Αυτά θα αποτελέσουν την καθημερινότητά τους. Λοιπόν, μιλώντας όμως για τις 17 διαγωνιζόμενες, ασφαλώς. Επειδή έχω κάνει 4-5 το λιγότερο τέτοιου τύπου εκπομπές, αυτό που θα αντιμετωπίσουν τα κορίτσια, τα οποία έχουν μπει μέσα εκπαιδευμένες, έχουν δει πολλές εκπομπές, εννοώ τον εγκλισμό, όπως λέμε εντός εισαγωγικών, θα αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, θα έρθουν στα όρια τους, γιατί στην αρχή θα βλέπουν κάμερες, θα λένε ωραία ποίηματα. Μετά από λίγο θα ξεχάσουν τις κάμερες και θα έρθουν σαν συμβίωση. Και εκεί είναι το σημείο που ο τηλεθεατής μπορεί να μετράει τους χαρακτήρες. Θα βοηθήσουν και τα μαθήματα, θα βοηθήσει ο συναγωνισμός, θα ξετυλίχονται οι χαρακτήρες, ο συναγωνισμός μπορεί να γίνεται ανταγωνισμός. Και θέλω να πω, επειδή σύστησες πολύ σωστά τους καθηγητές επιτροπή, εμένα η θέση μου δεν είναι εδώ. Εμένα η θέση μου είναι μέσα
Στο σπίτι. Στο σπίτι έχω γραφείο. Οι θέσεις σου είναι παντού. Θα προσπαθήσω να είμαι... Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι να φαινόμενο. Είμαι όχι πυροδότης των κοριτσιών. Ναι. Συνεκτικός δεσμός τους. Δηλαδή για να έχουμε ωραία. Μια πολύ ωραία εικόνα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τον εαυτό τους και όχι την προετοιμασία που έχουν κάνει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα δούμε στη συνέχεια και στα προσεχή επεισόδια το ρόλο που θα ξεδιπλώνεται. Όμως σίγουρα η θέση σου είναι παντού και μέσα στο σπίτι. Όμως μιλώντας για μέσα στη σχολή, μέσα στην ακαδημία, μέχρι να φτάσουν οι 17 αυτές διαγωνιζόμενες κοπέλες, θα υπάρχουν πολλές ανατροπές. Κρατήστε το αυτό. Τώρα, 17 συμμετέχουν, όμως διεκδικούν, έχουν ένα κοινό στόχο, είπαμε. Μία, το τονίζω μία, θα είναι τυχερή, η οποία θα μπορεί να έχει την ευκαιρία, αυτό το εισιτήριο όπως λέμε, για να κυνηγήσει τα όνειρά της. Και βέβαια στο σημείο αυτό, να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το μεγάλο έπαθλο, όχι μαζί, θα τις ακούσουμε να τις λέει ο Γενικός Διευθυντής του Open, ο Τζόνι Καλημέρης. Τζόνι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, να σας καλωσορίσω και εγώ στο Open. Χαίρομαι πολύ που βλέπω παλιούς και νέους φίλους, με τους περισσότερους έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια τώρα, δεν λέω πόσα. Ιωάννα μου, αν έχεις άγχος να το κρατήσεις, σου πάει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το βραβείο. Το βραβείο καταρχήν είναι ένα ετήσιο συμβόλαιο αποκλειστικό με την Barking Well. Η Barking Well, ως γνωστόν, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής στην Ελλάδα, η οποία Barking Well θα φροντίσει αυτόν τον χρόνο να στήσει, να φτιάξει το προφίλ της νικήτριας, να της δώσει δημοσιότητα, να της εξασφαλίσει εξώφυλλα στο OK, να συνεντεύξει σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας. Θα φροντίσει το εμπορικό τους προφίλ, θα στήσει δηλαδή αυτό που λέμε, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, οι influencers, εμπορικές συμφωνίες με τις οποίες θα συμμετάσχει και θα τις βοηθήσει πολύ προς τα εκεί. Και βέβαια το κερασάκι, αν θες, το καρπούζι στην τούρτα, είναι ότι του χρόνου... Κάνει συνδυασμό, μου αρέσει ο Τζόνι. Κερασάκι, καρπούζι, πήγα εγώ να κάνω κίνηση για μασχάλη, αλλά μου πες τούρτα, μαζεύτηκα. Του χρόνου λοιπόν η νικήτρια θα παρουσιάσει ή θα συμμετέχει στην παρουσίαση σε μια εκπομπή του Open, την οποία θα τη συζητήσουμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, για να είναι μια εκπομπή η οποία της ταιριάζει, είναι φτιαγμένη για αυτήν και αυτή είναι φτιαγμένη για την εκπομπή. Αυτά από εμένα. Καλή μας επιτυχία, να πάνε όλα καλά. Καλή μας αρχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζόνι. Λοιπόν, να ακούσω το σχόλιο όμως της Κατερίνας για το έπαθλο, γιατί όντως είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ακούσαμε, μπορεί να ακούγονται όλα αυτά τόσο μακρινά για πολλά κορίτσια. Για τα 17 αυτά κορίτσια όμως είναι στόχος. Καθόλου μακρινά δεν είναι. Είναι πολύ χειροπιαστά. Είναι τίποτα, μερικά βήματα μπροστά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το, πώς να το πω, είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι αυτό το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε εμείς εδώ, στο TV Queen, στο Open, στη Barking Well, στη Red Smile, όλοι μαζί. Να μπορέσουμε να χτίσουμε το περιβάλλον, έτσι ώστε μία κοπέλα να έχει όλα τα χέρια και όλα τα εφόδια, να μπορέσει να προχωρήσει χωρίς να σκέφτεται και να πρέπει να διαχειριστεί μόνη της. Πράγματα τα οποία φαίνονται λαβύρινθος, έτσι. Εμείς θα δώσουμε το λαβύρινθο, θα τον ανοίξουμε. Και να έχει διάρκεια, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πάντα, να έχει διάρκεια. Ναι, βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η διάρκεια, η συνέπεια, γενικώς όμως και το να θέλεις να εξελιχθείς. Και τονίζω αυτό με την Έλενα, που επίσης θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει καθοδήγηση. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό, πώς είναι να καθοδηγείς. Το ξέρω, ναι, αλλά το κάθε κορίτσι, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το θέλει πάρα πολύ. Για μένα αυτό είναι το βασικό συστατικό. Όσο και να καθοδηγήσεις, αν δεν έχεις ταλέντο και θέληση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθήσουν πραγματικά τα κορίτσια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Παντελή, βλέπω ότι γνέφεις καταφατικά, που σημαίνει ότι. Συμφωνώ απόλυτα με την Έλληνα. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Εγώ θέλω να σου πω κάτι για τα κορίτσια. Τα κορίτσια θα κριθούν σε πρώτο επίπεδο από τους κριτές καθηγητές. Οι κριτές καθηγητές έχουν ο καθένας γενικότερα διαφορετικές απόψεις και διαφορετική αισθητική. Να. Άρα, θα έλεγε ο Κασελάκης ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αλλά απέναντι σε αυτή την κατάσταση έρχεται ο απομηχανής Θεός, μιας και χρησιμοποίησα, που είναι οι τηλεθεατές. Ο τηλεθεατής αποφασίζει ποια θα παραμείνει και ποια τελικά θα αποχωρήσει και ποια στο τέλος όλης της περιόδου θα είναι η νικήτρια. Κατά συνέπεια, το δικό μας υποκειμενικό, που μπορεί να είναι πολύ αντικειμενικό, θα αντικειμενοποιηθεί μέσα από τη συμβολή του τηλεοπτικού κοινού, που το θέλουμε να είναι παρόν και να αποφασίσει
το επόμενο τηλεοπτικό μας πρόσωπο. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί έχετε τη δύναμη εσείς που μας παρακολουθείτε να επιλέξετε και να δείτε. Αλλά μιλώντας για να δούμε τα κορίτσια, καταλαβαίνω ότι η αγωνία σας είναι μεγάλη. Θέλετε να τις γνωρίσουμε, ας μην καθυστερούμε όμως άλλο. Γιατί θέλουμε να δούμε όλες αυτές τις πτυχές που θα ξεδιπλωθούν εδώ μπροστά. Βέβαια, πριν τις γνωρίσουμε να πούμε ότι θα προηγείται ένα βίντεο, θα το παρακολουθήσουμε. Στο βίντεο αυτό, πολύ σύντομα, τα κορίτσια, οι διαγωνιζόμενες, θα παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Αμέσως μετά, εδώ, live στο πλατό, θα ακολουθήσει το One Minute Challenge. Δηλαδή, μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, ναι, 60 δευτερόλεπτα, θα έχουν το χρόνο αυτό για να δείξουν το ταλέντο τους. Η πρώτη διαγωνιζόμενη έρχεται για να παίξει μπαλίτσα στο γήπεδο του TV Queen, η Ήρης Δούλου. Θέλω να γίνω TV Queen. Είμαι η Ήρης. Στο TV Queen ήρθα για να κερδίσω. Στο ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η κίτρινη και η κόκκινη κάρτα, η παρατήρηση και η αποβολή. Υπάρχει όμως και αυτή εδώ, η οποία συμβολίζει την ευγενία μου. Την ξεχνάτε? Αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο, όμως μεγάλη μου αγάπη αποτελεί την παρουσίαση. Γενικά, πιστεύω ότι θα μου τέριαζε καλύτερα η παρουσίαση κεντρική, αλλά είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Θεωρώ ότι είμαι ευγενική, είμαι δυναμική και είμαι αυθεντική. Δεν αντέχω το ψέμα και τη διπροσωπία, τρελαίνω. Λοιπόν, κορίτσια, όποια βρεθεί μπροστά μου, ένα θα της πω. Στήριξε και έλεξες. Στο δελτίο μας απόψε, μία ιδιαίτερη και κωμικοτραγική ιστορία που κάποιους θα τους κάνει να γελάσουν και κάποιους άλλους να σκεφτούν. Στο επίκεντρο της σημερινής μας είδησης βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Ένας πολίτης που αποφάσισε να προσφέρει στην πόλη του ένα άγαλμα που θα ήταν ένα πολύ υψηλό έργο τέχνης. Αυτό το άγαλμα ήταν φτιαγμένο από τυρί. Φυσικά όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Παπαδόπουλος, λάτρης του τυριού και της καλής διασκέδασης, αποφάσισε να προσφέρει στην πολύ αγαπημένη του πόλη και να τοποθετήσει στην πλατεία της ένα τεράστιο άγαλμα από τυρί. Φυσικά, αυτό δίχασε το κοινό και πολλοί τρέξανε να το σχολιάσουν αρνητικά. Όμως, πούλμαν από όλο τον κόσμο ήρθαν για να το δουν. Έλα. Βεά, λοιπόν, η Ήρης Δούλου, θέλω να πω το εξής. Περίμενα να πω διαφορετικά να το πω. Πρέπει να αγαπάς πολύ τη φέτα για να ξεκινήσεις με αυτή την... Ναι. Όντως. Ναι. Άκου τώρα εσύ. Βέβαια, τι πάει τώρα που καταλαβαίνετε. Θα περίμενα να παίξεις πιο safe, δηλαδή να μας πεις κάτι που να έχει να κάνει με το αντικείμενό σου, με... Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το νόημα. Μ' αρέσεις. Δεν διστάζει δηλαδή να τσαλακωθείς, να δοκιμάσεις, σε προκλήσεις. Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Πήρε την ψυχρολουσία όμως. Full. Λοιπόν, θέλω να δω, να ξέρω ποιος θα ήθελε. Βλέπω τον Ανδρέα Μικρούτσικο ότι χαμογελάει. Εγώ, αν ξεκινήσω τώρα να σου μιλάω και να σε ρωτάω, θα ρωτήσω πάρα πολλά. Και σίγουρα θα ήθελα να μάθω. Θα ήθελα μουσική. Έχω πολλά να πω, ναι. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στην κριτική μας επιτροπή. Να ξεκινήσουμε τον Παντελή. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως, έχουμε πολλή δουλειά. Σίγουρα. Φέρεις μια τόσο εναλλακτική είδηση και η εμφάνισή σου είναι τόσο βραδινή, τόσο μανταμέ, έτσι, γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και διάφανο. Δεν τα επιλέγω εμείς τα ρούχα, το ξέρετε. Δεν έχει να κάνει αυτό. Οκ, εντάξει. Θα μπορούσες αυτό να έλεγες στην είδηση, αν θες να σου απαντήσω, με ένα άλλο ύφος. Okay. Έτσι, που να στηρίζει την εξωτερική σου εμφάνιση. Τέλεια. Δεν με έπεισες αυτή τη στιγμή, γιατί όμως βλέπω ότι έχεις πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε πορεία. Δεκτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έλενα. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι η πρώτη φορά, η πρώτη στιγμή και πραγματικά έτρεμε το φιλοκάρδι μου. Αν ήμουν στη θέση σου, μπορεί και να είχα πέσει κάτω στα πατώματα. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια. Ήσουνα, έχω σημειώσει χαμηλόφωνη. Ήσουνα ντροπαλή. Ήτανε σαν να έκανες μία διήγηση άλλη. Δηλαδή, μπορούσε και να κοιμηθώ λίγο με ένα παραμύθι, αν έλεγες. Αλήθεια. Την έχασα τη φέτα, το έχασα το άγαλμα. Πολύ σουρεαλιστικό θέμα έπιασες και καταπιάστηκες.
Γέλασα λίγο. Για να πάρεις την κόκκινη κάρτα, τι έχεις πάρει δύο πριν? Δύο κίτρινες. Μία κίτρινη από μένα. Okay. Απαπα, ξεκινήσαμε αυστηρά. Εντάξει, να δούμε αν θα πάρει και δεύτερη κίτρινη. Εγώ εύχομαι να μην πάμε στην κόκκινη κάρτα. Τάσος Τρίφωνος. Και εγώ πιστεύω θα ήταν μια πιο σοφή επιλογή να μας εξηγήσεις, που πάλι δεν θα το καταλαβαίναμε, τι είναι το offside. Ναι. Να ήσουν μέσα στα χωράφια σου. Και εμένα κάπου με έχασες, δηλαδή δεν καταλάβαινα το τι γίνεται σε αυτή την είδηση, ας πούμε. Μ' αρέσει το πρόσωπό σου, είναι γλυκό, είναι, βγαίνει οικείο στην τηλεόραση. Και υπήρχαν αυτά τα που μπορούμε να πούμε, είναι λίγο έτσι μια κατάρα της ελληνικής τηλεόρασης, αν δούμε ξένη τηλεόραση, σπάνια θα ακούσουμε τους παρουσιαστές εκεί μετά. Εντάξει, είναι η πρώτη σου φορά, είσαι η πρώτη που βγαίνει, είναι λογικό. Οπότε ευελπιστούμε στα καλύτερα. Βέβαια, η εξέλιξη είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Πριν είχε το άγχος, ήσουν χαμηλά. Αλλά όταν σου είπαν τέλος, παπ, λέω να το κορίτσι μου. Παπ. Λοιπόν, μήπως έπρεπε να το πούμε πιο πριν το τέλος, δεν ξέρω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να θυμίζουμε και στον κόσμο ότι δεν έχεις ξανά επαφή με την παρουσίαση. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό το προηγούμενο αντικείμενό σου. Και βέβαια, θέλω να ακούσουμε κάποιο σχόλιο. Να πούμε ότι είμαι φοιτήτρια. Δεν είναι η βασική μου δουλειά, έτσι. Είμαι και διαιτητής. Να το πούμε αυτό. Ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό. Τι σπουδάζεις? Τελείωσα ψηφιακά μέσα και επικοινωνία. Mm-hmm. Έχω κάνει σε μάθημα τη δημοσιογραφία, πολύ επιφανειακά. Και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Έχω ακόμα track. Mm-hmm. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Καλή, εδώ έχω εγώ που το ξέρω, αλλά έχω καιρό να μπω στο πλατό. Πλακά κάνεις. Εντάξει. Μην ανησυχείς, το ξεπερνάμε. Διεθνείς International Negotiations. Είναι αγγλόφωνο. Στο πρώτη είπα, πολύ ωραίο. Ενδιαφέρον να πω. Και είμαι 23. Αυτά. Ναι. Εγώ διαφωνώ και δεν διαφωνώ μάλλον, αλλά η παρατήρηση του Παντελή, ναι, εάν σας δίνουνε, ναι, θα πρέπει να δούμε αν θα λέτε την άποψή σας προφανώς για το πώς θα είστε ντυμένες. Προφανώς θα ή αν θα το δέχεστε προφανώς, επειδή το είπα. Μου έκανε ένα κουλάστο όμως. Ναι. Αυτό που έβλεπα με αυτό που έβλεπα. Ναι, αλλά λέω εάν θα λένε ok σε αυτό που θα τους δίνουν οι στυλίστες ή αν θα πρέπει να λένε την άποψή τους. Για να είμαστε όμως λίγο πιο επικείς και πιο αντικειμενικοί, επειδή δεν ήταν προσαρμοσμένο το outfit στην εκάστοτε είδηση, είναι καθαρά η στιγμή των κοριτσιών. Είναι όλο αυτό για να αισθάνονται καλά. Και νομίζω ότι τους πάει πάρα πολύ. Οπότε το αφήνω αυτό. Να νιώθουμε και να αισθανόμαστε καλά. Κατερίνα, το σχολείο σου. Λοιπόν, Ήρης, καλώς ήρθες. Θα λέμε πολλά και θα πούμε πολλά στο σπίτι από αύριο. Εγώ έχω δύο παρατηρήσεις. Εγώ αντιθέτως διαφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν. Okay. Δεν μπορώ να σου πω το θέμα, το βρίσκω. Βρίσκω ότι είναι λίγο, θα μου επιτρέψεις, ένα ξυπνακίστικο ένα θέμα. Δηλαδή, είναι να κάνουμε εντύπωση και να βρούμε κάτι το οποίο θα πούν, κοίτα να δεις πώς το σκέφτηκε. Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι αυτό. Κατάλαβα. Α, συγγνώμη, μη σας διακόπτω. Ναι, μπράβο. Μην ξεκινήσουμε λάθος. Ναι. Δεν θα το ήθελα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η έντασή σου και το θάρρος σου και αυτή που έχεις. Κατερίνα μου, συγγνώμη σου διακόπτω, μέχρι να αποκαταστήσουμε τον ήχο σου για να σε ακούμε καθαρά.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε το σχολιασμό της Κατερίνας. Πήγαινε πιο κοντά. Έλα, τσίκ του ξύκ. Καλύτερα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ήρης, νομίζω ότι... Γιατί ας έγινε ο τεχνικός να δώσει ένα μικρόφωνο. Για μένα δεν είναι. Ενδιαφέρουσε η άποψη της Κατερίνας. Υπέστε μου. Μου άρεσε αυτό που είπε. Έλα. Εδώ μ' ακούτε. Σιαμαία. Δεν είναι πολύ λογικό. Ούτε τηλεοπτικό, αλλά τέλος πάντων. Έρχεστε όμως πιο κοντά. Η τηλεόραση σας φέρνει κοντά. Ακριβώς. Θα το ζήσουμε γι' αυτό. Ήρης, ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη, αλλά όχι καλή εντύπωση. Και δεν θα μ' άρεσε να ξεκινάμε έτσι. Ένα σχόλιο από το βίντεό σου. Το σφύριξα και έλειξε. Καθόλου. Μία γυναίκα. Μιλάω. Μία νέα κοπέλα. Η οποία έχει μπει στον αθλητισμό. Άρα ξέρει από άμυλα. Σφύριξα και έλειξες, δεν υπάρχει. Λατρεύω τις γυναίκες. Το είπαμε με τα παιδιά της παραγωγής για πλάκα. Εγώ την κατάλαβα. Και πάνω κι άμμο δεν είναι ξεκάθαρα πλάκα. Θα φανεί πώς είμαι με τις γυναίκες. Πιστέψε με, τις λατρεύω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να πάρεις τη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε ούτως ή άλλως το χρόνο να ξεδιπλώσουμε όλες τις πτυχές των διαγωνιζομένων. Βέβαια, να συνεχίσουμε όμως γιατί ο χρόνος πιέζει. Όπως καταλαβαίνετε. Θέλω την άποψή του. Έφερε μία άποψη. Που ταρακουνηθήκανε. Ναι. Σκέφτηκα κι εγώ και αυτό. Έχουμε μικρόφωνο. Θα αποκατασταθεί ο ήχος. Και επίσης, μιας και τα λέμε όλα, γιατί είμαστε ζωντανή εκπομπή, να ακούμε λίγο πιο δυνατά κι εμείς στο πλατό αυτά τα οποία εξελίσσονται. Περνάμε γρήγορα στη δεύτερη διαγωνιζόμενη, η οποία μας έρχεται με μπρίο τα περαμένη, το κριτικό DNA από την Κρήτη. Είναι η Λία Σουριαδάκη, είναι αυθόρμητη, δυναμική προσωπικότητα και είναι έτοιμη να μπει στη σχολή και να φτάσει πολύ μακριά. Ας την γνωρίσουμε. Χαίρετε, είμαι η Λία. Γεννήθηκα μεγάλο σε Ηράπετρα Κρήτης και από τα 18 μου και έπειτα ζω στην Αθήνα. Έχω σπουδάσει γυμνάστρια προπονήτρια, στέλεχος δίκης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού, αλλά ίσως ο δρόμος μου να είναι αυτός, στο σπίτι του TV Queen. Για μένα η τηλεόραση είναι influence. Ένας κόσμος μαγικός, όπου θέλω να μπω μέσα και να χαθώ. Γενικότερα είμαι ήρεμη, χαλαρή προσωπικότητα, αλλά σίγουρα αυτό που θα με εξοργήσει είναι η κοροϊδία μέσα στα μούτρα μου, ενώ μπορεί να ξέρω την αλήθεια, να την υποψιάζομαι, να την βλέπω και να συνεχίζω να με κοροϊδεύω. Στην Αθήνα από την Κρήτη ήρθα για ζωάρα και σπουδή, μα εν τέλει με κέρδισε το TV The Queen. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους μου τηλεθεατές και καλώς ήλθατε στην εκπομπή μου It's Culture Time. Είμαι η Τριανταφυλιά σας και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα όπου θα σας κρατήσω συντροφιά με γνωστούς καλλιτέχνες από όλη τη showbiz. Μια εκπομπή που έχει ως σαν στόχο την παρουσίαση ποικίλων θεμάτων και ασχολείται αποκλειστικά με τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Πρώτα απ' όλα όμως, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να εκφράσω σε όλους και όλες σας την χαρά μου για όλη αυτή την αγάπη αλλά και την υποστήριξη που μου δείχνετε, καθώς επίσης που είστε πάντοτε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, που πραγματικά σπάει ρεκόρ στην τηλεθέαση και όχι μόνο. Αλλά επειδή δεν θέλω καθόλου να μακρηγορούμε άλλο, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, και δεν θέλω καθόλου να σας αφήνω σε αγωνία, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, η Κάλτσου είναι έτοιμη. Εσείς? Έλα, καλησπέρα το ονοματάκι σας. Καλησπέρα, γεια σας. Γεια σας, φιλιά μου. Καλά. Εννοούσα ότι μας καθήλωσες, αλλά μου άρεσε που πήρα το φιλί σου. Λοιπόν, Τριανταφυλιά, είναι και λουλουδάτο το όνομά σου, αλλά βλέπω ότι η διάθεσή σου είναι να ανθίσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου, τα λόγια σου. Και εσύ πραγματικά είσαι οικοδέσποινα. Και τα δίνεις όλα, τα δίνεις όλα. Θα τα δώσουμε όλα όμως από ό,τι φαίνεται. Για να πάρουμε τον πυροσβεστήρα. Εμένα μου τον πούλησες πάρα πολύ καλά, να ξέρεις, και στεναχωρήθηκα. Λίγο ένιωσα άσχημα που δεν είχα στο σπίτι, έναν εύκαιρο. Πρέπει όμως να πάρουμε, έτσι. Λοιπόν, Έλενα, το σχόλιο σου για την Τριανταφυλιά. Δεν ξέρω τι να πω γιατί. Έχεις... Καλησπέρα σας, γεια σας. Καλώς την. Έχεις κάνει, αγάπη μου γλυκιά, αυτή τη δουλειά πάλι? Έχω ξανασχοληθεί. Α, τώρα δεν μου λες. Έχω ξανασχοληθεί και πάρτε το. Ναι. Τώρα μιλάς κανονικά. Ναι, τώρα μιλάω κανονικά. Ωραία. Πριν ήταν ρόλο. Στο ύφος, στο ότι θα παρουσιάσω. Ήταν ρόλος πριν. Ναι. Και εγώ ρόλο, ως ρόλο το εξέλαβα. Νομίζω ότι έβλεπα λίγο μια παράσταση. Κάτι Φρίτα από Παρασκευά και τέτοια. Είναι λίγο μεταξύ παρουσίασης, επειδή έχω σπουδάσει πέρα από δημοσιογράφος, έχω σπουδάσει και υποκριτική. Οπότε τα συνδυάζω όλα. Και κίνηση και χορό και παρουσίαση. Άρα ήταν ρόλο. Γι' αυτό το κάνεις αυτά. Και χορό. Ωραία. Αρχικά μου αρέσει πάρα πολύ το ντυσιμό σου. Να ξεκινήσουμε από κάπου, τέλος πάντων, σήμερα. Πολύ ωραία, γιατί είσαι και λαλίστατη. Δεν μέτησες.
Δηλαδή, δεν με έπεισες γιατί νόμιζα ότι ήμουν σε μια παράσταση και θα γίνει και κάτι άλλο παρακάτω. Σε είδα πιο πολύ σαν ρόλο παρά στην ουσία της παρουσίασης. Είσαι ταλαντούχα και το ξέρεις. Είσαι πολύ καλή και το ξέρεις. Απλά εγώ θεωρώ ότι έχεις πολλά παραπάνω ταλέντα από αυτά που είδαμε σήμερα. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να της πεις ποιος είναι ο δολοφόνος μετά. Έλα μωρά, Αντρέα. Τάσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, και εγώ το είδα ως ρόλο. Δηλαδή, εσένα αυτό. Ναι, το έπαιζες κανονικά. Η φωνή σου είναι ίδια λίγο εκνευριστική, όπως ήταν της παρουσιάστριας της Eurovision του 2002. Ήταν μια... αν το βάλετε πίσω θα το δείτε. Ήταν μια... We welcome now, Cyprus. Αυτό. Ναι, και δεν το κάνεις όταν μιλάς κανονικά. Γιατί? Γιατί δεν μιλάς κανονικά? Εννοείται στην παρουσίαση. Ναι, τώρα, ναι, όπως μιλάς τώρα, ναι. Εννοείται, θέλατε να μιλάω όπως μιλάω τώρα? Ναι, πιο φυσιολογικά, γιατί αυτό... θεωρώ ότι στην παρουσίαση πρέπει να έχουμε λίγο μια έκφραση, δηλαδή τη δική μου εμπειρία. Εντάξει, αλλά γι' αυτό είμαι εδώ για να μάθω από εσάς, εννοείται αυτό. Το μέτρο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ξαναλέω, εντάξει, τώρα είναι πρώτο, ένα λεπτό, πρώτη εκπομπή. Okay. Το παίρνεις λίγο πιο χαλαρά. Σου φάνηκε τσιμπημένος ο τρόπος που το παρουσίαζες? Πιο τσιμπημένος, κρίτζαρα. Λοιπόν, και μου είπες καλλιτέχνες από όλη τη showbiz. Πες μου, ας πούμε, έχεις μια εκπομπή. Ήταν πρωινή ήταν μεσημεριανή ή από εκεί. Βραδινή. Α, βραδινή. Βραδινή και ωραία. Και η Κατερίνα Γκαγκάκη, με μεγάλη επιτυχία, είναι η κλίστρα της εκπομπής. Και της παραγγέλης. Ποιους καλλιτέχνες από όλη τη showbiz θέλεις? Πες μας τρεις, για να τους κλείσεις. Α, θα τους κλείσω. Λοιπόν, κλίστρα. Ναι. Κλίστρα. Όχι, κλίστρα. Δεν έχει κανένα. Από το καλό ή από το κλείνω με ψηλό γιώτα. Κατάλαβε και εγώ που σκάλωσα τώρα. Με δίπλα να κλείσει του καλλιτέχνε. Αν έχει συνεντεύξει. Αν έχει συνεντεύξει. Τρία τα φιλιά. Ποιου θα έλεγε στην Κατερίνα σου? Πρώτα απ' όλα την Έλενα Παπαρίζου. Γιατί θεωρώ ότι είναι η απόλυτη. Είναι το number one. Το number one ακριβώ. Φωνάρα, θεά. Νίκο Οικονομόπουλο. Τι να πούμε για αυτό το παιδί. Έκδοτος Άγγελος, κομμένα από τον Άγγελο. Πραγματικά. Ναι. Και εννοείται Ελευθέρης Πανταζής. Λίγο να σας σηκωθούμε. Απάνω σε χαλιά και τέτοια. Για λαϊκό πρόγραμμα. Δεν την, δεν την προκρίνουμε για αρχισυντάκτρια. Όχι, δεν. Τον τρόπο που μιλάει. Παλλάζουμε το θέμα, παιδιά. Πάντως, τριάντα φιλιά, η φωνή δουλεύεται. Εδώ ολόκληρη η Μάργαρετ Θάτσερ είχε μια ενοχλητική φωνή και έκανε τα. Και βγήκε τρεις φορές πρωθυπουργός. Η Μάργαρετ Θάτσερ είχε ενοχλητική οικονομική πολιτική. Τώρα δεν θα πούμε σαν τότε. Άλλο θέλω να πω. Εμένα μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει η χρειά της. Εντάξει. Σου λέω. Όχι, στο λέω. Να δω. Εμένα μ' αρέσει. Γιατί είναι ιδιαίτερη. Δεν είναι νιάου που συνηθίζεται σήμερα. Νιάου, νιάου, νιάου. Ναι, όχι, και στο νιάου το ίδιο θα έλεγα. Έχει φωνή, σου άρεσε στα χαμηλά. Όταν γκαζώνει, κάθε άνθρωπος που γκαζώνει γίνεται λίγο... Ήταν λίγο υπερπαίξιμο. Άλλο αυτό και άλλο δεν είναι η χρειά της. Εμένα μου άρεσε η χρειά. Το υπερπαίξιμο κάνει λίγο τη χρειά. Την καταλαβαίνω. Αλλιώς υπάρχουν τόσες φωνές που ή με κοιμίζουν ή νιαουρίζουν ή περνάνε στον ντουκ. Άλλωστε είναι καλό να έχουμε και ταυτότητα, διαφορετικότητα. Από εκεί πέρα δουλεύετε. Κατερίνα, σου άρεσε? Με απόλυτο θαυμασμό στη Μάργαρετ Θάτσερ, οφείλω να ομολογήσω. Το ξέρω, ότι το ξέρω, το ξέρεις. Είμαστε φίλοι. Τρίτα φιλιά. Η αλήθεια είναι, με μπέρδεψες λίγο, διότι ήταν λίγο αχταρμάς. Διότι εκεί που λέω τώρα παρουσιάζει δελτίο, μετά μου το πήγες αλλού, άρχισες να τα θεατρικά. Ήταν λίγο πολύ θεατρικό. Εγώ νομίζω ότι στη δική σου περίπτωση που έχεις μια εξαιρετική βάση, εξαιρετική όμως, εξαιρετικά ταλέντα και εξαιρετική εξωστρέφεια, νομίζω ότι πόσες άλλες κοπέλες θα προσθέσουμε, σε σένα θα αρχίσουμε να φέρουμε. Έχω ερώτηση όμως. Παρακαλώ. Έχω ερώτηση. Θέλω να μου πεις για την εκπομπή με τα καλύτερη, που είσαι η καλύτερη προξενήτρα. Καλά, άκουσα στο βίντεο. Ναι. Εννοείται, γιατί ήταν το πρώτο μου. Πώς, παιδί, τηλεοπτικό ντεμπούτο σε αυτό. Μα τον ντεμπούτο με προξενιά. Εγώ δεν το άκουσα. Μια ευκαιρία μου δόθηκε και εμένα. Είχε δουλίτσα, έγινε δουλίτσα. Έγινε δουλίτσα. Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή, εξήγησε μου. Το ρωτάτε από ενδιαφέρον, γιατί είναι αποτελεσματικό. Θέλω να πω. Γιατί και εγώ έχω φίλες που στο κομμάτι των σχέσεων, α πούμε, θέλουν. Α απαντήσουμε στον κόσμο. Αλλά και από πλευρά παρουσίαση. Το επόμενο πώς challenge... ήρθε, παιδί μου, πώς σου προέκυψε αυτό σαν είδος? Δόθηκε σαν πρόταση, οπότε άρπαξα και εγώ την ευκαιρία. Δεν είχε κακά δεύτερη σκέψη αν αυτό τώρα τη σημερινή ημέρα είναι μου άρεσε λίγο και ξεπερασμένο. Το έκανα. Πετύχαινε. Πετύχαινε, ναι. Άρα είσαι καλή στο να συνδυάζεις ανθρώπους.
είμαι καλή και θεωρώ γενικά ότι έχω μία πειθό. Σαφώς εσείς είστε ειδικοί για να, για να μου το πείτε αυτό και να με κρίνετε αναλόγως. Ίσως μπορεί κάποιες φορές να ξεφεύγω τονικά, αλλά είναι θέμα χαρακτήρα. Ωραία, τέλεια. Γενικότερα μου αρέσει να εκφράζομαι. Έτσι, δεν είναι... Και επίσης από τα 2,5 χρόνια έχω ασχοληθεί και με το χορό, έτσι. Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο. Όπου έχω φτάσει σε προεπαγγελματικό επίπεδο χορεύτρες. Να σου το πω γι' αυτό. Τέλα με εμάς. Έχει πολλά να δώσει η Τριανταφυλιά. Παντελή. Λοιπόν, όση ώρα σε άκουγα, σκεφτόμουν καμιά φορά παίζει τηλεόραση στο σπίτι, ξέρεις και την έχω έτσι για παρεούλα. Αν έμπαινες απότομα, θα σκιαζόμουν. Δηλαδή μπήκες τόσο επιθετικά που πραγματικά θα πετούσα ό,τι κρατούσα για να κάτω ότι κάτι συμβαίνει. Και θα καιρός να σε φοβήσει και κάτι. Πες τα Αντρέα μου. Πες τα Αντρέα μου. Είσαι πολύ loud, όμως ξέρεις, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Σίγουρα. Okay. Είναι κακό αυτό. Όχι, αυτό λέω. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, μαζεύονται αυτά, απλώνονται αυτά. Ο Αντρέας έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό. Αυτό που μου άρεσε όμως είναι... Ως ανεβασμένος. Αυτό πήγα να πω στο ανεβοκατέβασμα. Ως ανεβασμένος πάντα. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε σε σένα έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Γράφουν καταπληκτικά τα καταγάλανα μάτια σου με τα μαλλιά σου στην κάμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γράφουν καταπληκτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τριανταφυλιά, μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Καλά. Και συνεχίζουμε με την επόμενη διαγωνιζόμενη. Από ό,τι φαίνεται, αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού ετοιμάζεται να κάνει η Αναστασία Τερζή. Μετά τις πίστες, έχει σκοπό να κατακτήσει και το τηλεοπτικά πλατό. Θα τα καταφέρει άραγε. Ας τη γνωρίσουμε. Θέλω να γίνω TV Queen. Νύχτα στάσου, νύχτα στάσου, μια στιγμή. Η νύχτα μπορεί να περιμένει. Ονομάζομαι Αναστασία, μένω στην Αθήνα, είμαι τραγουδίστρια και έχω εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ομορφιάς. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να γίνω από Beauty Queen, TV Queen. Οι παρουσιάστρες που λατρεύω και θαυμάζω πολύ είναι η Ελένη Μενεγάκη, η Κατέρινα Καινούριου και η Ιωάννα Μαλέσκου. Και να σας πω και κάτι, με την Ελένη Μενεγάκη έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσω μόνο με τρεις λέξεις τον εαυτό μου, αυτό θα ήταν επίμονη, ναζιάρα και λίγο ανταγωνιστική. Γεια σας, είμαι η JD και σας καλωσορίζω στην καινούργια μου εκπομπή Ανάσα Ζωής. Καθημερινά μαζί θα αναλύουμε θέματα υγείας, ευεξίας, διατροφής, διαλογισμού, ψυχολογίας, γυμναστικής και ομορφιάς. Και θα σας παίρνω μαζί μου σε retreat ταξίδια τόσο στην όμορφη Ελλάδα μας όσο και στο εξωτερικό. Συντονιστείτε μαζί μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να δώσουμε και φυσικά να αγγίξουμε την ψυχή σας. Να δώσουμε μια πνοή, μια ανάσα ζωή στην καθημερινότητά σας. Breathe in, breathe out. Αναπνεύστε μαζί μου, χαλαρώστε μαζί μου. Σας περιμένω καθημερινά κοντά μου στην Ανάσα Ζωής. Και μην ξεχνάτε, είμαι εδώ για σας και εσείς για μένα. Τα φιλιά την αγάπη μας, συνονόματι, έλα κοντά μου. Πώς το πες αυτό, Breathe in, breathe out. Άρα έτσι όλα τα προβλήματα... Φεύγουνε, μακριά μας. Είναι η συμβουλή που θα κρατήσω σίγουρα από αυτά που μας είπες. Λοιπόν, ξεκινάω. Αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, μητέρα. Τώρα τολμάς κάτι τελείως διαφορετικό, το κομμάτι της παρουσίασης. Δεν σε τρομάζει τίποτα? Είναι όνειρο ζωής και αυτό. Είναι. Βέβαια. Και αυτό. Focus. Και αυτό. Και ποιο άλλο? Το επιχειρήν που έκανα μέχρι στιγμής. Ναι. Και Μανούλα, η κόρη σου τι ηλικία έχει? 12. Και τώρα είναι έξω, μας βλέπει? Μας βλέπει. Τι θέλει να της πεις? Ευελίνα. Έχει βρει και τις κάμερες, όλα τα έχει βρει. Εννοείται. Το εννοείται σημαίνει ότι το θέλεις πάρα πολύ. Το θέλω πάρα πολύ και είναι όνειρο ζωής, σας λέω. Είχες ξανά εμπειρία, είχες ξανά κάτι ανάλογο? Όχι. Μόνο έκανα πράγματα για μένα. Δηλαδή... Δεν έχουν προβληθεί κάπου όλα αυτά. Ειδικά αυτή η εκπομπή ήταν όνειρο ζωής. Να ασχοληθώ με την υγεία, με την ευεξία. Αυτό έχω σπουδάσει κιόλας. Και αυτό θέλω. Είναι κάτι που λείπει από την τηλεόραση και θέλω
να το κάνω φυσικά. Mm-hmm. Βλέπω την Έλληνα Χριστοπούλου ότι κουνάει καταφατικά έτσι, πολύ θετικά το κεφάλι της. Θα την ψήφιζα αρχικά. Δηλαδή αυτό εμένα μου έκανε σαν προεκλογική καμπάνια. Δηλαδή ελάτε μαζί μας, αυτό περάστε από εδώ. Έχουμε μεταδοτικότητα. Είναι πολύ μεγάλη αλλά πολύ σκληρή. Ε. Εννοείται, δηλαδή, δυναμική. Πατάω γερά στα πόδια μου. Το βλέπω, αυτό λέω και νόμιζα θα σε ψηφίσω. Να ξέρεις την έχεις ήδη. Τη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν πολύ πιο σκληρή από αυτό που μας σε παρουσίασες. Δηλαδή, όταν είπες breathe in, breathe out, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει άλλο. Ήμουνα σε άλλο δρόμο τόση ώρα. Κατάλαβα. Δηλαδή, με έκανες να νιώσω λίγο περίεργα. Έκανα και λίγο έτσι. Κουνήθηκα λίγο από τη θέση μου. Δεν καταλάβαινα τι έλεγες. Γιατί είχες έναν άλλο στη φωνή. Τόνο. Τόνο. Μπράβο, ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Ιωάννης και τις δύο δηλαδή, είχες άλλο τον. Δεν πλησίασες το θέμα σου, όμως... Σε τάραξε. Είναι η πρώτη φορά. Σε τάραξε. Με τάραξε, ναι. Με τάραξε. Τάραξε και τα νερά από ό,τι φαίνεται όμως. Ισχύει, αλλά την ψηφίζω. Κατερίνα. Αχ, βρε Ιωάννα. Ποια τις δύο. Αχ, βρε, όχι εσένα, εσένα θα στα πω αύριο. Και εσένα θα στα πω αύριο, εν πάση περιπτώσει. Αχ, βρε Ιωάννα, να σου πω κάτι. Εμένα με κούρασες. Και να σου πω γιατί με κούρασες. Γιατί λέμε και ξαναλέμε και αναρωτιόμαστε γιατί δεν βγαίνουν νέοι παρουσιαστές και νέες παρουσιάστριες και γιατί δεν βλέπουμε κάτι καινούριο. Και έρχεσαι σήμερα, έχοντας ζήσει και έχοντας δει τι υπάρχει μέχρι τώρα στην τηλεόραση, και αυτό το οποίο πας να μου δώσεις είναι κοινότυπο πάλι. Περιμένω από έναν άνθρωπο που έχει μια ωριμότητα, με την καλή έννοια, να μπορεί πλέον να ξεχωρίσει τι μπορεί να δώσει διαφορετικό. Εγώ αυτό το οποίο είδα σε σένα ήταν και στο βίντεο σου κοινότυπο, αναμενόμενο, λίγη ψεύτικο, ιντρικαντόρικο, χωρίς λόγο. Δηλαδή, γιατί, δηλαδή, περιμένω ένα καινούριο στοιχείο. Σαν τι? Σαν έναν αυθορμητισμό και μια αυτάρκεια και μια αυτονομία που η μέχρι τώρα πορεία της μπορεί να της έχει δώσει. Αυτήν δεν την αισθάνθηκα. Αισθάνθηκα, δηλαδή, λες ότι είσαι η βασίλισσα της χαλάρωσης και με έπιωσε στο μάχη μου. Δηλαδή, κουράστηκα. Δεν το έχεις ανάγκη. Βλέπουμε και πάμε να μιμηθούμε αυτά τα οποία βλέπουμε στην τηλεόραση. Δεν είναι αυτό. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές παρουσιάστρες σαν κι αυτό. Γιατί σου θύμισε κάποια από την τηλεόραση και το λες μου έτσι? Μου θύμισε αυτό το μοτίβο με τις κινήσεις και τις φράσεις και τις... στο βίντεο κυρίως. Okay. Το οποίο δεν βρίσκω γιατί. Okay. Μία νέα γυναίκα η οποία στέκεται στα πόδια της, έχει κάνει τα πάντα και τα έχει κάνει με πολλή επιτυχία. Πρέπει να πάει να το μιμηθεί. Καμιά φορά όμως το διαφορετικό. Συγγνώμη, ναι, θα σου δώσω όμως το λόγο, αλλά καμιά φορά τώρα με αυτό που λες, σκέφτομαι ότι αν πάει κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό, αλήθεια θα γίνει αποδεκτός, θα υπάρχει χώρος. Δεν μπορώ να σου το πω. Από το πώς είναι έτσι κι αλλιώς ρυθμισμένα τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου το πω. Στην Κατερίνα, να πω μόνο ότι το βίντεο που είπες είναι περισσότερο για μερικά στοιχεία. Ωραία. Το λεπτό που έχει πάρει, το οποίο είναι και ελεύθερο για αυτό, είναι να μας δείξει αυτό. Άρα, εγώ θέλω να συμφωνήσω με όλα που είπες. Απλά όχι από το βίντεο. Δηλαδή, βάλτο σε αυτό το λεπτό που μας έδωσε. Ναι. Το βίντεο είναι έχω κάνει αυτά, έχω κάνει αυτά, μαζί με τα παιδιά φτιάξανε μια επιλογή. Okay, το δέχομαι, το Δεν δέχομαι. Είναι το κριτήριο. Ρε παιδί μου, βλέπεις μια γυναίκα που έχει κάνει όλα αυτά και ήθελα κάτι παραπάνω, το οποίο μπορεί να το όχι, κάνει. Εδώ είναι το δεν θέμα. Διαφωνώ με αυτό, μπορεί με τα χίλια, ε. Αλλά να μην έχουμε κριτήριο το βίντεο. Έχεις δίκιο, εντάξει. Έχεις δίκιο. Πάμε να το κάνουμε. Μπορώ να μιλήσω? Βέβαια. Ναι. Να σας απαντήσω φυσικά. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, στην Ακαδημία, για να μάθω πράγματα. Δεν έχω κάνει κάτι, μία σχολή δημοσιογραφίας ή κάτι άλλο να ασχοληθώ ή να ξαναβγω στην τηλεόραση δημόσια. Mm-hmm. Ωραία, γι' αυτό είμαι εδώ για να μαθαίνω. Θα χτίσεις πάνω σε αυτό που ήδη έχεις κάνει. Και είμαι πολύ αφόρμητη γενικά όσο με ξέρουν στη ζωή μου. Τέλεια. Απλά είναι και το άγχος, το τραύμα που έχουμε και γι' αυτό τα πήγα πολύ γρήγορα. Η Έλενα σε ξαναψηφίζει. Δεκτό. Η Έλενα σε ξαναψηφίζει. Με τη δευτερολογία ξαναψηφίζει. Δεύτερη φορά. Είμαι πάντα τιμόλογη. Και σας ευχαριστώ για την κριτική σας. Λοιπόν, Παντελή, μην ρωτήσεις ζώδιο. Όχι, γιατί αν ακούσω ξανά δίδυμο. Ναι, για πες το. Ψαράκι με το ξώτη. Οκ. Λοιπόν, μιλάς για ευεξία, για διαλογισμό τόσο επιθετικά που με άγχωσες. Θεωρώ ότι η φιλοδοξία θέλει όρια για να μπορέσεις να το περάσεις και όχι να το επιβάλλεις. Ένιωθα ότι θες να επιβάλλεις με τον τόνο που μιλούσες και δεν μου έκανε καθόλου κλικ. Κράτα το αυτό. Το κρατάω, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννα, μπορείς να πάρεις τη θέση σου μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τάσο, σε έκοψα. Συγγνώμη, τον ξέχασα. Εγώ σου να. Τάσο. Δεν πειράζει, γιατί. Δεν πειράζει, γιατί πάνω κάτω είναι αυτά που είπε η Κατερίνα και η. Τι έχω. Λακώνει αυτή σου εκεί. Ναι, ήταν αρκετά προετοιμασμένη, καλά προετοιμασμένη, αλλά ήταν λίγο απόμακρη. Ωραία. Ήσουν λίγο. Η Ιωάννα, αλλά όπως είπες, αυτά σιγά-σιγά.
τα μαθαίνουμε. Σίγουρα. Και όταν υπάρχει και διάθεση και θέληση, ένα παραπάνω. Λοιπόν, εμείς πριν περάσουμε σε σύντομες διαφημίσεις, πρέπει να πω στα κορίτσια ότι ήρθε η στιγμή που περιμένουν. Θα μπορούν να πάνε να ετοιμαστούν για την είσοδό τους στη σχολή. Εμείς θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα, να θυμίσουμε τα social. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Συγγνώμη. Πάμε ξανά. Μπορείτε να μας θυμίσετε. Μάτι. Να παίξει λίγο το χαλί του κοκλώνη. Γιατί φαίνεται εδώ. Η Δεσά μας πιέζει ο χρόνος και θέλεις να τα πεις όλα μαζί. Λοιπόν, ακολουθήστε μας στα social media του TV Queen και φυσικά μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στο κανάλι μας στο YouTube. Τώρα, να δώσω πάσα για break. Ήρθε η ώρα μου. Όχι ακόμα, αποφασίστε. Τι θέλετε. Λοιπόν, αστειευόμαστε. Θα περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας εδώ, ζωντανά στο πλατό του TV Queen. Για πάμε. Διεκδικήστε το Opel Corsa, έκδοση Edition, 1200 κυβικά, 75 άλογα. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14800. Αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS TV κενό ονοματεπώνυμο στο 14800. Αυτό το λεπτό. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε γιατί δεν υπάρχει προετοιμασία. Τα κορίτσια μπήκαν, τα κορίτσια ήταν σε ξενοδοχείο. Δεν έχουν δει κανέναν από εμάς, δεν ξέρουν τίποτα. Ναι, δηλαδή, αν υπήρχε η εκπαίδευση, θα λέγα ότι είναι ατυχές αυτό το λεπτό. Στη βάση της γνωριμίας δεν είναι ατυχές. Αλλά δεν είναι και αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή, εγώ έχω δει μερικά στοιχεία και θετικά και αρνητικά. Αλλά δεν μπορώ να έχω μια εικόνα. Πλήρη. Δεν μπορώ να έχω μια εικόνα που να λέω αυτό αν αναπτυχθεί θα γίνει εκείνο. Έχω θετικά κάποιων προσώπων και αρνητικά κάποιων άλλων. Ναι, καταλαβαίνω. Μπορώ να ψηφίσω δηλαδή, Φερρυππίν, αλλά εύχομαι και αυτό που θα ψηφίσω να πέσω έξω. Άρα, το τι θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και για την καινούργια εβδομάδα, μισή ντροπή δική μας και μισή του κόσμου που θα αποφασίσει. Έλα μωρέ, δεν είναι θέμα ντροπής. Δεν λέω κανόνες, θα τους πεις εσύ. Δεν σου παίρνω τη δουλειά, όχι, αλλά μην με ακουμπάς. Μη με πιάνεις. Μη με πιάνεις. Τι πήγα και ο κοιτάπλος στο χεράκι. Και εσύ, εντάξει. Το ήθελα, ξέρεις τι. Δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέμαι. Εγώ αισθάνομαι ότι θέλω να αγγίζω, θέλω να ακουμπάω, να αισθάνομαι την ενέργεια. Δεν με πιάνεις καθ' αυτά τώρα. Για πάμε παρακάτω. Δεν είναι εποχές για αγγίγματα. Πάμε παρακάτω. Εποχές για αγγίγματα. Αγγίγμα ψυχής. Ψυχής. Αγγίγματα ψυχής. Σίγουρα αυτά επιτρέπονται. Λοιπόν, 17 διαγωνιζόμενες. Μία όμως, μία μεγάλη ανατροπή. Θα έρθει στη συνέχεια που θα τη δείτε. Που θα αλλάξει πολλά πράγματα. Ωραία ρέουν όλα, λέτε άτι καλά. Υπάρχουν και ανατροπές, όμως έτσι είναι και η ζωή. Κυρίες και κύριοι, και οι κανόνες του παιχνιδιού έτσι είναι. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα κάνουμε μία βόλτα στη Βόρεια Ελλάδα. Η Όλγα Σμάγαδου έχει διαγράψει τη δική της διαδρομή στην περιφερειακή τηλεόραση και έχει χαρακτηριστεί από τον τυπικό τύπο ως η Ελένη Μενεγάκη των Σερών. Και πάσης Ελλάδος. Ελάτε να τη γνωρίσουμε. Η Ελένη Μενεγάκη. Της έχουμε αλλάξει τα πετρέλαια. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη, εγώ. Ελένη, συγγνώμη. Πάμε παρακάτω. Όχι, παρακάτω θα πάμε για να γνωρίσουμε την Όλγα. Είμαι η Όλγα Σμάγαδου από τις Σέρες. Δουλεύω εδώ και 17 χρόνια ως δημοσιογράφος παρουσιάστρια και στόχος μου είναι να κατακτήσω το όνειρά μου. Στο TV Queen ήρθα για να μάθω ακόμη περισσότερα πράγματα κοντά σε καταξιωμένους ανθρώπους και στόχος μου είναι να φτάσω όσο περισσότερο ψηλά μπορώ. Η πορεία μου στα τοπικά κανάλια είναι αρκετά μεγάλη γιατί είναι 17 χρόνια. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται να κάνω ένα επόμενο βήμα. Θα πρέπει να λείψω ένα διάστημα, το οποίο δεν μπορώ να σας πω πόσο θα είναι. Μπορεί να είναι λίγο, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Θέλω λίγο χρόνο. Θέλω χρόνο να κάνω κάποια πράγματα για μένα, τα οποία θεωρώ θα μου κάνουν καλό, θα με πάνε λίγο παραπάνω, θα μάθω πράγματα. Από μένα ένα γλυκό φιλί. Γεια σας. Τιμή να παρουσιάσω τις υποψηφιότητες για το Όσκαρ καλύτερου σεναρίου. Χωρίς σενάριο δεν μπορεί να γυριστεί μια ταινία. Και μην ξεχνάμε ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία. Ατάκες που όταν τις ακούσουμε, το μυαλό μας αυτόματα συνδέεται με μια συγκεκριμένη ταινία και με την ερμηνεία ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Όπως Are you talking to me? I'll be back. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Και φυσικά όλοι καταλάβαμε πως πρόκειται για τον εκπληκτικό Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Ταξιτζή, τον εξορροθρευτή Άρνον και την Μπέτι Ντέιβις στο Μια Νύχτα με την Ιβ. Κυρίες και κύριοι, προσδεθείτε. Οι υποψηφιότητες για το Όσκαρ καλύτερου σεναρίου είναι Barbie, Oppenheimer, Poor Things, American Fiction και Ζώνη Ενδιαφέροντος. Και το Όσκαρ πηγαίνει στο American Fiction. Τζένι, έλα κοντά μου. Γεια σου, Ιάννα. Χαίρομαι πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω, από το βίντεο σου είπες ότι έχω γίνει πολλές φορές γνωστή για τους λάθος λόγους. Κάτσε να σε βλέπουμε κιόλας, γιατί είστε και κούκλες. Τι εννοούσες με αυτό? Θέλω να πω πως το παρελθόν είναι πίσω μας, έχει περάσει και θέλω να αφοσιωθώ μόνο στην πορεία μου στο show και στο να ανταπεξέλθω όσο καλύτερα γίνεται σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο δεν θες να μοιραστείς, συγγνώμη, το ρωτάω γιατί όντως δεν γνωρίζω, αλλά εφόσον δεν θέλεις να σταθείς στο παρελθόν, συμφωνώ απόλυτα, το σέβομαι και συμφωνώ βέβαια και εγώ προσωπικά. Πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε πώς θα σχολιάζετε την Τζένι. Να ξεκινήσουμε από τον Τάσο. Γεια σου, Τζένι. Γεια σας. Έχεις ένα ενδιαφέρον πρόσωπο που ξεχωρίζει. Φάνηκες μελετημένη για το θέμα σου. Πιστεύω ίσως το κατάλληλο mood για αυτό το ρεπορτάζ, ας πούμε, με τα Όσκαρ. Είσαι συνεφίλ, παρακολουθείς. Είμαι πάρα πολύ συνεφίλ. Φάνηκε. Ευχαριστώ. Γιατί έβαλες μέσα ατάκες, είχες ευρήματα. Για πρώτη φορά ήσουν αρκετά καλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, Παντελή. Τζένι, έτσι σε φωνάζω, Τζένι, με την εξωτική ομορφιά, γεια σου. Είχες πολύ ωραίο ρυθμό, εμένα με έψες, αλήθεια στο λέω, ήθελα να ακούσω παραπάνω, που είναι πρώτη φορά νομίζω σήμερα που το ένιωσα αυτό. Πιστεύω πολύ σε σένα. Έτσι θα το πω αυθόρμητα. Πάρα πολύ. Αλήθεια στο λέω. Ευχαριστώ. Παντελή, και συγκλονιστικά μαλλιά. Πες και κάτι τώρα που έχεις αυτή τη γυναίκα. Να το πω. Καταπληκτική πλεξούδα, παιδιά. Τη ζήλεψα. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να πας... Διεκδικήστε το Opel Corsa, έκδοση Edition, 1200 κυβικά, 75 άλογα. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14800. Αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS, TV και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Πάλι επιστρέψαμε κοντά σας, ζωντανά στο Open. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο live του TV Queen και πάμε αμέσως να συνδεθούμε με το σπίτι, με την Ακαδημία, να δούμε τι κάνουν οι επίδοξες TV Queens.
κάνει για μένα. Εγώ θα σου παρουσιάσω όμω. Θα βγει. Όχι, μόνο η Καλομήρα. Αλλά θα κάνω εγώ τη φωνή τη. Έτσι, για μένα. Εντάξει, τώρα. Τι βικουινάρε μου, τι κάνετε. Καταρχήν να σας πω ένα αρχικό συγχαρητήριο για το εννοώ. Μπράβο σας, δεν είναι εύκολη δουλειά η κάμερα και η τηλεόραση. Προσπαθήσατε στο μέτρο των δυνατοτήτων. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα σπουδαία. Και θα κάνουμε την πρώτη μας ψηφοφορία. Ποια είναι αυτή η ψηφοφορία? Παρακολουθήσατε κι εσείς αυτά που παρακολουθήσαμε κι εμείς και όλοι οι τηλεθεατές. Καταρχήν, θέλει κάποια να κάνει κάποια παρατήρηση, έχει κάτι, είστε όλες εντάξει? Όλα ήρεμα, ωραία. Πώς σας φαίνεται το σπίτι, όλα καλά? Άρα να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Μην το πάμε Αρμένη και Βίζη, θα γιγάτσουμε την τηλεόραση μέχρι το πρωί της διαδικασίας. Από σας θέλουμε ποια κατά τη γνώμη σας είχε την καλύτερη επίδοση. Ποια σας εντυπωσίασε. Ελάτε στη θέση μας. Ελάτε στη θέση του τηλεθεατή. Άρα θα λέω ονόματα και θα ψηφίζει κάθε μια σας την συμπαίκτρια που πιστεύει ότι είχε την καλύτερη επίδοση. Ποια είναι εντός εισαγωγικών η καλύτερη ή η καλύτερη της ημέρας. Υπήρχε μια ταινία που λεγόταν «Η ωραία της ημέρας» με την Κατρίν Ντενέπ. Σήμερα θα βγάλετε την κατά τη γνώμη σας καλύτερη της ημέρας. Λοιπόν, για να δω, έχω εδώ τα ονόματά σας. Επειδή δεν σας ξέρουμε ακόμα, γράφετε τα ονόματά σας, είστε πολύ μακριά, βλέπω Καλομήρα, βλέπω Λίνα. Θα λέω όνομα, θα σηκώνετε όρθια για να σας βλέπει και η κάμερα. Πρώτη λοιπόν θα ψηφίσει η Αγάπη Λιδιώτη. Αγάπη, σήκωνα σε εδώ. Αγάπη. Είχες πάει για δικιά σου ανάγκη. Πνίγηκα λίγο. Α, πνίγηκες. Και λίγο νερό, συγγνώμη. Δεν σου εύχομαι πάντα τέτοια, σου εύχομαι πάντα να είσαι στην ώρα σου. Αγάπη, σήκω όρθια. Αυτό που είπα και θα ενημερώσω. Όρθια, εκεί που είσαι, εκεί που είσαι. Εκεί που είσαι. Θα σε ενημερώσω λοιπόν ότι θα ψηφίσεις ποια κατά τη γνώμη σου σήμερα ήταν η καλύτερη. Άρα λοιπόν η Αγάπη θα πει ένα όνομα και αυτή την οποία θα υποδείξει θα σηκωθεί για να τη δούμε. Και μετά θα καθίσετε να πάμε στην επόμενη. Αγάπη, ποια ψηφίζεις? Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η Τριανταφυλιά. Πού είναι το κορίτσι? Εδώ. Καλό. Ποια? Η Τριανταφυλιά. Σήκω Τριανταφυλιά μου να σε δούμε. Φουλ αυτοπεποίθηση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ αυθόρμητη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.
να σε βλέπω και σε ένα τριανταφυλιά. Ναι, άρα, βεβαίως, η αγάπη επιλέγει την τριανταφυλιά. Πάρα πολύ ωραία. Καθίστε. Ευχαριστώ. Από την αγάπη περνάμε στην Αναστασία. Αναστασία Αυγουστή. Να σηκωθεί να τη δω. Α, η Αναστασία. Εγώ θέλω να πω ότι δεν τις είδα όλες. Ό,τι είδες τότε, κακώς δεν τις είδες. Στο τρέξιμο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ παραλίγο πριν η αγάπη να μην έρθει γιατί πνιγότανε. Λοιπόν, με τις αδυναμίες μας αυτά έχει το ζωντανό. Με αυτά που είδες, Αναστασία, ποια ψηφίζεις για καλύτερη? Λοιπόν, την τριανταφυγιά, γιατί έδειξε αυτοπεποίθηση, δεν είχε τρακ, δεν... Τριανταφυγιά σου το δίνω. Πραγματικά, εγώ εκπλάγηκα από το τι έβλεπα αυτές τις δύο μέρες. Εύχομαι πάντα τέτοια. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Άρα... δύο τριανταφυλιές έχουμε εδώ. Σε λίγο θα ανθίσουμε. Λίνα Βαμβακά. Ρε καλώ στην Τζαχπίνα τη Λίνα. Λίνα, ποια μας προτείνεις ως την καλύτερη της ημέρας? Θα πω κι εγώ ότι δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Συγγνώμη, κορίτσια. Θα είμαι πιο συνεπιστή σε επόμενες φορές. Η πρώτη μου σκέψη ήταν τριανταφυλιά και εμένα χωρίς καμία άλλη αμφιβολία. Ήταν σωστή, είχε αυτοπεποίθηση, δεν έκανε κανένα λάθος, δεν κόλλησε πουθενά. Έπαιξε με το φακό, μου άρεσε πάρα πολύ. Σήκω ξανά, έτσι, να σε βλέπουμε για να γίνεται ένα πλάνο. Βοηθήστε το σκηνοθέτη. Πολύ ωραία. Η Ρεγκίνα Γκάινα είναι εδώ. Καλώς τη Ρεγκίνα. Ρεγκίνα μου. Το κορίτσι χωρίς κείμενο. Για πες, λοιπόν, πάλι χωρίς κείμενο, ποια πιστεύεις? Όχι, σήμερα δεν είμαι. Τώρα δεν είμαι. Τώρα στο σπίτι θα έχω το κείμενο. Λοιπόν, ολοκληρωμένη άποψη έχω, θα πω και εγώ την τριανταφυλιά. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μίλησε πολύ γρήγορα. Έκανε αυτό το οποίο ίσως έλειψε σε μένα. Εγώ δεν το είχα αυτό. Και της το έδωσα. Μ' άρεσε. Δεν μπερδεύτηκε. Είχε πολύ αυτοπεποίθηση. Ήταν εκεί. Το έζησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βασιλεία που είναι, καθίστε. Σήκω, Βασιλεία μου, το επιθετό σου είναι. Νάιλς. Ναι. Μάλιστα. Μην πω κανένα ανιστόριτονίλες. Μου το έχουν πει πολύ συχνά. Και παθονίλα. Λοιπόν, Βασιλεία μου, ποια είναι η κατά τη γνώμη σου καλύτερη? Κοίτα, είμαι μεταξύ της Τριανταφυλιάς και της Τζέννης. Αλλά για να κάνω τη διαφορά, εγώ θα πω τη Τζέννη, γιατί μου αρέσει πολύ. Σήκω, Τζέννη, να σε δούμε. Είμαι από το LA και έχω μια αδυναμία στο topic. Μάλιστα. Άρα, η Ρεγκίνα, η Βασιλεία, ψηφίζει Τζέννη. Καθίστε. Ιωάννα Ντούφα. Καλώ την Ιωάννα. Τη δικιά σου επιλογή. Κι εγώ σήμερα, επειδή είναι έτσι η πρώτη μέρα, δεν έχουμε ολοκληρωμένη άποψη όπως όλα τα κορίτσια. Αλλά θα ψηφίσω Σέρες, Όλγα, γιατί είναι η φοιτητική μου πόλη και επίσης ξέρει τη δουλειά μέχρι στιγμής, γιατί είναι παρουσιάστρια. Να σηκωθεί, ήδη, Όλγα. Και ευχαριστώ. Θα μας βοηθήσει εδώ μέσα. Σε σένα πιστεύουμε. Άρα από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα 3-1-1. Άρα διαμορφώνεται ίσως κάποια μάχη. Γιατί μέχρι στιγμής το 3-0-0 πηγαίναμε όλοι. Θα σας έλεγα, υπάρχει καμία που δεν θέλει την τριανταφυλιά, να τελειώνουμε. Μας αρέσει και το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, μας αρέσει και το 3-1 οπότε... είναι καλό. Κατερίνα Νάκου, σηκώνεσαι. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω τη Μαργιαλένα. Να σηκωθεί η Μαργιαλένα. Γιατί ήταν αξιοπρεπέστατη, μου άρεσε πολύ. Το διανθίζεις εσύ. 4. Όχι, 4 είναι, δεν ξέρω. 4-1-1. 3-1-1-1. Μπράβο. Αυτό είναι. Κύριε Φλόρ, 3-1-1-1. Δεν ξέρω τι λέει ο Φλόρ. Είναι 3-1-1-1. Η Κατερίνα ήταν αυτή, έτσι. Πάμε στη Μαργιαλένα Βούλγαρη. Εγώ. Γεια σας. Σε ψηφίστηκες πριν. Εσύ τι ψηφίζεις? Αρχικά και εγώ θα έλεγα την τριανταφυλιά, γιατί πραγματικά σε θαύμασα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση. Το ζήλεψα. Αλλά επειδή θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι διαφορετικό και μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα της, θα ήθελα να πω την Καλομήρα, γιατί ήταν πραγματικά πολύ ευρηματικό το θέμα της. Με το χαλί. Θα ψηφίζετε αυτό που πιστεύετε. Το καταλαβαίνω, θα ήθελα, αλλά ψηφίζω. Αλλά αυτό που πιστεύετε. Εξάλλου, έχετε 2-3 ώρες μαζί
στρατηγικές δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Άρα ψηφίστε να βλέπουμε και το γούστο σας και την άποψή σας. Δεκτό όμως για την καλομήρα, δεν το λέω σαν ένσταση, στην καλομήρα, το λέω μην πηγαίνετε στην πεπατημένη, ό,τι πιστεύει κάθε μία. Λοιπόν, ποια ήσουνα η Βούλγαρη, η Μαριαλένα. Μάλιστα. Άρα περνάμε στην τριανταφυλιά Κάλτσου. Τριανταφυλιά μου. Λοιπόν, ήταν όλες πάρα πολύ καλές. Αλλά επειδή ξεκίνησε η αγάπη, το δίνω στην αγάπη. Γιατί είναι πάρα Ψήκω πολύ αγάπη όμορφη. Μου. Και το αξίζει. Ευχαριστώ. Και πιστεύω μπορεί και είναι πολλά υποσχόμενη. Πάρα πολύ ωραία. Τριανταφυλιά. Πόσες ψήφους έχεις? Νομίζω μέχρι στιγμής τρεις. Τρεις δεν έχεις? Ναι, ναι. Μην επιμένετε για τέσσερις. Μου γράφουν εκεί πέρα τέσσερις. Επιμένουν για τέσσερις. Εγώ τρεις έχω μετρήσει. Εσύ τρεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θα το δούμε. Ναι, εντάξει. Η Τζέννη Λάτου. Έχω μπερδευτεί. Μου αρέσαν πολλές κοπέλες. Πιστεύω τα πήγαν πολύ καλά. Θα πω κι εγώ την Καλομήρα, γιατί μου άρεσε που είχε χιούμορ και είναι και μικρούλα. Θα σηκωθεί η Καλομήρα. Πιστεύω ότι έχει προοπτικές. Δεύτερη ψήφος για την Καλομήρα. Λοιπόν, η Καλομήρα να ψηφίσει. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι ανάμεσα στη Τζέννη και στη Μαριαλένα. Θα ψηφίσω τη Μαριαλένα, γιατί νιώθω να σηκωθεί η Μαριαλένα για να βλέπω. Άρα μπαίνει και η Μαριαλένα με δύο ψήφους. Ότι μου είναι κάτι πιο σύνηθες και μ' αρέσει η γλυκύτητά της πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μπορείς να κάτσεις. Λίνα Μαρκοπούλου. Καλησπέρα και πάλι. Τι κάνεις, Λίνα? Καμία από τις κοπέλες. Δεν είδα όλα, όπως είπαμε. Ό,τι είδες, ό,τι άποψε, είσαι δέμορφος. Ήταν μεγάλη έκπληξη η τριανταφυλιά. Ξανασηκώνετε την τριανταφυλιά. Φιλιούνται, αλλά δεν αγκαλιάζονται. Ήταν εμπόδιο η καρέκλα. Ακριβώς. Γι' αυτό το είπα, αλλιώς δεν θα επαναλαμβανόμουν. Χριστίνα Τσέλα. Ρε, τι Χριστίνα. Τι γράφει στο αριστερό σου πόδι, γιατί δεν το είδα. Είναι αραβικά. Να σα το μεταφράσω. Όχι, θέλετε να μου το πεις, να τα ακούσω. Α, στα αραβικά δεν ξέρω να το πω. Α, εσύ γράφεις ό,τι δεν ξέρεις. Ωραία, ωραία. Ωραία, αλλά μπουρνέζικα. Για λέγεται, ναι, ωραία. Χριστίνα, την ίδια υπάρχει. Τη μετάφραση την ξέρεις? Ναι. Τι? Ότι ευτυχία έρχεται μόνο όταν οι ίδιοι το πιστεύουμε από μέσα μας. Ολόκληρο τέτοιο κειμένο με μια φρασούλα. Δεν είναι μια φρασούλα και λέει. Γκοτζά μωρο σειρά είναι. Η ευτυχία δεν έρχεται μόνο παρά μόνο όταν τα θέλουμε μέσα. Δεν πειράζει. Θα μάθω αραβικά, γιατί είναι καλύτερα από το λακωνίζει. Η Χριστίνα τι ψηφίζει? Λοιπόν, εγώ Μαριαλένα. Μαριαλένα, γιατί... σήκω. Ναι, μου έβγαλε μια ηρεμία, μια γλυκύτητα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ σίγουρο. Διαμορφώνεται ένα άτυπο ντέρμπι ανάμεσα στην Τριανταφυλιά και στη Μαριαλένα. Για να δούμε πώς θα πάμε παραπέρα. Ευχαριστώ τα κορίτσια. Ήρης Δούλου. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω τη Μαριαλένα, γιατί ήταν πολύ καλύτερη από αυτό που όλες περιμέναμε. Να το πούμε αυτό. Έκανε την ανατροπή, γι' αυτό την ψηφίζω. Ήσουν πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πας καλά. Η Όλγα Σμαγάδου. Σμάγαδου. Σμάγαδου, συγγνώμη. Δεν μιλάς. Στην προπαραλίγουσα. Εγώ θα ψηφίσω, όχι επειδή με ψήφισε, την Ιωάννα, επειδή είδα όλη τη διαδικασία, το να μπορέσει να τα πει και πόσο προσπάθησε. Όχι ότι όλες προσπάθησαν, έτσι, δεν το συζητάω, ούτε καν. Απλά επειδή αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, αυτές τις ώρες, ήρθαμε λίγο πιο κοντά μαζί με άλλες μία-δύο κοπέλες, εννοείται και με τις υπόλοιπες, λίγο πιο κοντά. Ήμουν ανάμεσα στην Ιωάννα και άλλες δύο κοπέλες. Θα το δώσω στην Ιωάννα, χρωστάω στις άλλες δύο. Ξέρουν αυτές ποιες είναι. Έτσι. Ηλίας Οργιαδάκη. Τι ψήφιζες, Λία μου? Λοιπόν, θα ψήφιζα και της το είπα εδώ την μπροστινή μου για το θέμα της, όπως το, μας το παρουσίασες. Αλλά, αυτό το θα ψήφιζα δεν μου λέει τίποτα. Μου θυμίζει που πας σε ένα εστιατόριο και λες τι έχετε και λέει είχαμε καλό γιουβέτσι. Μα το θέμα είναι τι θα φάμε. Σωστό. Αλλά της εξήγησα ότι θα ήθελα να μείνω στη μέση στο παιχνίδι και να μην βάλω έξτρα κι άλλη κοπέλα. Ναι. Οπότε
από όσες είναι μέσα στο παιχνίδι, εμένα παραπάνω μου άρεσε της Καλομήρας. Το θέμα της κιαυτινής. Σηκώνει η Καλομήρα, επιθετικά και η Καλομήρα. Σε θέμα και σε κλείσιμο το πάω βασικά. Και η Μαργιαλένα και η Τριανταφυλιά. Αχ! Τι? Είπα Μαργιαλένα, αλλά έδειξα την Καλομήρα. Όχι. Καλομήρα. Καλομήρα, Καλομήρα. Όχι, είπα. Ποιες έχουν διακριθεί. Είμαι ακόμα συγχυσμένη. Λία, την Καλομήρα, δεν είπες Λία. Τέλειωσε. Αναστασία Τερζή. Καλησπέρα. Την Τριανταφυλιά ήταν η μοναδική που δεν πρόλαβα να δω, γιατί έβγαινα ακριβώς μετά από αυτήν. Οπότε θα ψηφίσω την Καλομήρα, γιατί την είδε, ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν πολύ άνετη. Μου άρεσε το θέμα της και παρά το νεαρό της ηλικίας της, δεν είχε άγχος. Καλημεράκι. Έχω την αίσθηση ότι σας είπα όλες. Υπάρχει κάποια που δεν άκουσε το όνομά της και δεν ψήφισε. Όχι. Τελειώσαμε. Ψηφίσαμε. Άρα ο κύβος ερήφθη, άρα έχετε πάρει την απόφαση και η απόφαση αυτή είναι υπέρ... της Καλομήρας. 4-34. Υπέρ ποιας. 4-34. Όχι. Όχι, 3-3-3. Εγώ το έχασα. Μαργιαλένα. Την Καλομήρα κοιτάει, ρε παιδί. Ξέρω, με ψαρώνει τώρα. Εγώ. Όχι, παιδιά, σας άκουα. 1-2 δεν έγραφα. Περιμένω να πούν από το κοντρόλ, στο φλόρμα. Εδώ. Από το κοντρόλ που κάθονται και γράφουν, θα πούν η Τριανταφυλιά είναι η νικήτρια. Μπράβο. Καταλάβατε, Τριανταφυλιά. Έχεις την πλειοψηφία της αγάπης. Να πω ότι και η Καλομήρα και η Μαργιαλένα ακολούθησαν και τώρα θα σας πω τι σημαίνει αυτή εδώ ακριβώς η δικιά σας ανάδειξη σαν πιο αγαπημένη σας για σήμερα. Συνδεόμαστε με την Ιωάννα. Ιωάννα, η σκητάλη σε σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακολουθούμε τις διαγωνιζόμενες, τα κορίτσια τι λένε. Και εδώ έχω την κριτική επιτροπή, τους καθηγητές, οι οποίοι θέλουν να δώσουν τη θετική ψήφο στην Καλομήρα. Ανδρέα. Ανδρέα, με ακούτε? Θα ενημερωθεί τώρα ο Ανδρέας. Λοιπόν, από τη μια πλευρά από το σπίτι, από την Ακαδημία, έχουμε τη θετική ψήφο στην Τριανταφυλιά και από τη δική μας πλευρά, από τους καθηγητές κριτές, την Καλομήρα. Ανδρέα. Σ' ακούω. Τέλεια. Άρα λοιπόν εσείς αποφασίσατε την Καλομήρα, η οποία Καλομήρα είχε πάρει αρκετές ψήφους και εδώ, αλλά εμείς εδώ είχαμε την Τριανταφυλιά. Από αυτή τη διαδικασία έχουμε τις δύο καλύτερες σύμφωνα με τη γνώμη των συμπαικτριών και της κριτικής επιτροπής. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτές οι δύο κοπέλες, το λέω και σε σένα αλλά και στα κορίτσια κυρίως, για σήμερα, μην πω και για όλη τη βδομάδα, είναι ασφαλείς. Θα μου πεις ασφαλείς σε τι βρε Ανδρέα, έχετε πει κάτι? Θα σας το πω μετά από τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε break και θα δούμε τι σημαίνει αυτή η ασφάλεια και ποιοι κινδυνεύουν και ποιοι είναι ασφαλείς. Ασφαλείς είστε οι δύο. Για να δούμε. Και ασφαλώς, καταλαβαίνετε ότι θα περάσουμε σε σύντομες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με πολλές ανατροπές. Τα λέμε εδώ, ζωντανά. Θέλω να γίνω TV Queen. Θέλω να γίνω TV Queen. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ζωντανά κοντά σας. Θυμίζω ότι ο Ανδρέας βρίσκεται μέσα στο σπίτι με τις 17 διαγωνιζόμενες. Αυτή τη στιγμή θυμίζω σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε πιθανώς ότι έχουν ήδη αναδείξει οι κοπέλες με τη θετική τους ψήφο, έχουν αναδείξει ως την πιο καλή, θα έλεγα, της βραδιάς, την Τριανταφυλιά. Καθηγητές κριτές από την άλλη έχουν αναδείξει την Καλομήρα. Συνεχίζουμε και συνδεόμαστε με τον Ανδρέα για να μας πει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί η αγωνία είναι στο κόκκινο. Ανδρέα. Την τζίπησα τη σκητάλη και συνεχίζω. Κορίτσια. Ανδρέα, καλή αρχή. Και... με ακούς, ο Νίκος. Έλα ρε Νίκο μου. Νίκο. 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 Ναι. Καταρχήν δεν θα μου φωνάζεις. Φωνάζω. Είμαι στο κοντρόλ και αυτό έχει φασαρία. Ένα. Δεύτερον. Ας μην έχουμε λάθη και εγώ ξέρω να κάνω τη δουλειά μου χωρίς ακουστικό. Λοιπόν, αλλά επειδή τα λάθη... επειδή τα λάθη... είναι πολύ κοντά. Είδα τη Μαργιαλένα.
Εσένα η δουλειά. Μία ψήφο διαφορά. Εσένα η δουλειά σου είναι να μπερδεύεσαι. Εμένα η δουλειά μου είναι να ξεμπερδεύω. Το ξέρεις αυτό. Έλα. Να σε καλά, Νίκο μου. Νίκος Κοκλώνης, ο παραγωγός σας. Λοιπόν, παρόλη αυτή την παρεμβολή, σαν παρεμβολή την είδα εγώ, αλλά τόσο χαρούμενη και ευχάριστη, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ακούσατε την Ιωάννα να λέει θετική ψήφος. Εγώ δεν σας το είχα πει, πια πιστεύετε. Όταν ακούτε θετική ψήφος, να περιμένετε και την αρνητική ψήφο. Δηλαδή, εδώ φτάνουμε στην τελευταία ψηφοφορία, που είναι και η πιο σημαντική. Γιατί είναι σημαντική, θα σας την πω, αφού την ασκήσετε, αφού ψηφίσετε. Τώρα πρέπει κάθε μια από εσάς να υποδεικνύει τη συμπαίκτρια που κατά τη γνώμη αυτήνης που ψηφίζει δεν είχε την καλύτερη επίδοση, απόδοση σήμερα. Άρα, επί της ουσίας, είναι μια ψήφος αρνητική. Δεν μου άρεσε ή μου άρεσε λιγότερο ή τάδε. Ξεκινάω κατευθείαν. Αγάπη Λιδιώτη, όρθια μου λέει την αρνητική της ψήφο. Χειρότερο αυτή τη στιγμή. Το χειρότερο, ο καλύτερο, αυτή είναι η εκπομπή μας. Έλα. Ωραία, δεν τα έχω δει κι εγώ όλα τα κορίτσια. Ναι, παιδιά, ας αφήσουμε τα δικαιολογία. Αυτά θα τα πείτε μέσα. Θα μπείτε μέσα, θα κοιμηθείτε, νομίζετε θα κοιμηθείτε απόψε. Θα λέτε αυτά, θα λες. Δεν τα είχα δει, ψήφισα σένα. Πάμε. Τώρα, ναι. Έχω πάθει λίγο συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Έχω λίγο σκαρτιστεί. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τις 6 ώρα και να μοιράζουμε ριζοσπά στη εφημερίδα. Κατάλαβες. Okay. Λία μου, συγγνώμη. Σήκω. Συγγνώμη. Σήκω. Είναι η αρνητική ψήφος της άγωσης. Είναι το επιθετό σου. Δικό μου. Τζένι Λάτου. 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 Ωραία. Καλομήρα Κυριακοπούλου. Κυριαζοπούλου. Κυριακοπούλου, έχω στο είπα και πριν, Κυριακοπούλου. Γενικά... Όχι, στο είπα και πριν. Δεν το κατάλαβα. Ναι, το έχω Κυριακοπούλου, τα ίδια, ξανά, τα ίδια λέω. Ναι, Κυριαζοπούλου, θα το πω 100 φορές και όχι σε ψηφοφορίες, γιατί είσαι Κυριαζοπούλου. Έλα, καλό μοίρα μου. Και εγώ θα ψηφίσω τη Λίνα, γιατί νομίζω δεν της τέριαζε πολύ το θέμα που είχε διαλέξει, γι' αυτό κόμπλαρε κιόλας. Μάλιστα. Μπορείς να κάτσεις. Λίνα Μαρκοπούλου. Εγώ ψηφίζω τον εαυτό. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Περιτώ να σας πω, τι να πω ήταν τώρα. Κάτι που δεν είπα. Γιατί είχατε ψηφίσει τις καλύτερες. Αυτές έχουν ασυλία. Δηλαδή, αν μου αναφέρατε τα δύο κορίτσια που έχουν ψηφιστεί, μία από την Επιτροπή και μία από εσάς, λόγω ασυλίας δεν βγαίνει ψήφος. Όπως και αυτή που ψηφίζει δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό της. Εδώ έχουμε ψήφο αρνητική και όχι ψήφο αυτοκριτικής. Δεν είναι ψήφος αυτοκριτικής. Είναι κριτικής αρνητική. Πάμε λοιπόν. Σε ακούω, Λίνα μου. Θα μου βάζετε δύσκολα, γιατί ήταν όλες... Όσες είδα βέβαια, δεν τις είδα όλες. Τι να πω, δεν μπορώ να... Ναι, πρέπει να πεις ένα όνομα. Μαριαλένα. Μαριαλένα μου, σηκώνεσαι. Μάλιστα. Μαριαλένα δηλαδή... που ήταν στις πρώτες θετικές, εσύ τη βάζεις σαν μία από τις αρνητικές. Λίνα είναι αυτή, ψηφίζει όπως θέλει. Μπορείς να κάτσεις. Ευχαριστώ. Η Χριστίνα Τσέλα. Με το αραβικό ρητό στο αριστερό της πολεμόνη. Ναι, ναι. Έχω και κινέζικα και πορτογαλικά και από όλα. Καλέ, πόσες ξένες γλώσσες γράφεις στο κορμί σου. Για λέγε. Λοιπόν, και εγώ εντάξει, τη Λίνα μας. Τη Λίνα μας. Είσαι δημοφιλή στην αρνητική ψήφο. Μ' αρέσει. Η Ίρης Δούλου. Να σηκωθεί. Πες. Θα πω και εγώ τη Λίνα, δυστυχώς. Βέβαια, προφανώς θα θέλαμε να μην φύγει καμία, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν έχει δοθεί ο χρόνος. Μάλιστα. Γιατί σίγουρα η Λίνα μπορεί σε κάτι άλλο να τα πάει πάρα πολύ καλά. Στην επόμενη σεζόν που θα το κάνουμε θα συνυπολογιστεί η γνώμη σου. Όλγα Σμάγαδου. Το βρήκα. Άρα, ωραία. Κέρδισες. Τώρα, εγώ τι να πω. Λίνα, συγγνώμη. Ειλικρινά. Και να σου πω κάτι, ειλικρινά. Δεν είδα αρκετές κοπέλες, αλλά νιώθω ότι κάτι δεν πήγε καλά. Όχι ότι σε μένα πήγε και πολύ καλά. Μάλιστα. Μπορείς να κάτσεις. Δεχτεί. Δεν έχω
Νομίζω τελευταία και καθόλου καταϊδρωμένη έρχεται να μας πει την αρνητική της ψήφο η Αναστασία Τερζή. Έλα, τη Λίνα. Λίνα μου, ξέρεις ότι σε λατρεύω, είσαι υπέροχη, αλλά πρέπει να είμαι δίκαιη, οπότε κι εγώ... Δεχτή. Συγγνώμη. Θέλω να πω το εξής, θα μου πείτε γιατί ψηφίζουμε αρνητικά και γιατί το θετικό δημιούργησε ένα είδος ασυλίας. Ασυλία από τι? Οι τρεις που παίρνουν τις περισσότερες ψήφους κάτι θα συμβεί. Δεν θα σας το πω εγώ, γιατί εγώ ούτε τις τρεις θα σας πω, θα τα πει όλα αυτά η Ιωάννα. Αλλά οι τρεις ολοκληρώνουν ένα κύκλο. Ποιο κύκλο, Ιωάννα, δικός σου ο λόγος? Στενάχωρη η διαδικασία, αυτό είναι το μόνο βέβαιο που καταλαβαίνουμε. Αλλά θέλω να πω στον Αντρέα ότι δεν έχει ψηφίσει η Λιά. Επιστροφή στον Αντρέα. Αντρέα μου, μας ακούς? Ναι, ακούω και θέλω να ζητήσω συγγνώμη στη Λιά που διαβάζοντας την πήδηξα. Την προσπέρασε. Τέτοιες μαθήτρες έχουμε βάλει. Λέω μία κουβέντα και αμέσως την παρεξηγείτε. Λία μου, για πες πια. Λία. Ρε, γλυκούλα μου, έκανε νόημα πες και σε εμένα, αλλά... Η Λία τη Λία. Η Λία τη Λία. Θα... Λίνα είναι, Λίνα είναι. Εγώ είμαι μοναδική Λία. Λία. Και έχουμε δύο Λίνες. Κουβαλάω ένα μυαλό, έχω ξυπνήσει από τις 7. Έχουμε περάσει. Για να ξεχωρίσουμε. Εγώ είμαι μοναδική Λία. Η Λία τη Λίνα. Και είναι δύο Λίνες. Τόση ώρα και δύο Λίνες και μία Λία. Ναι. Τι γίνεται, αυτή είναι η εκπομπή της Λίνας και της Λίας. Λοιπόν, ψηφίζεις τη Λίνα. Έτσι. Μου το είπα. Ιωάννα. Να σου πω. Το, ναι, το χρέος μου το έκανα. Το έκανες και με το παραπάνω. Και έτσι. Να πω ότι όντως ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει θέμα με τα ονόματα. Δεν είναι μόνο των κοριτσιών, γενικώς τα μπερδεύει. Οπότε θέλω κατανόηση. Πάμε τώρα να ανακεφαλαιώσουμε. Γιατί σύμφωνα με την ψηφοφορία των κοριτσιών, οι τρεις διαγωνιζόμενες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες αρνητικές ψήφους. Δεν το γνώριζαν τα κορίτσια, αλλά αυτή είναι η βίβλος. Και η βίβλος τι λέει? Ότι για σήμερα, επειδή μιλήσαμε για ανατροπές, οι τρεις διαγωνιζόμενες, οι οποίες συγκέντρωσαν τις περισσότερες αρνητικές ψήφους, είναι η Λίνα Μαρκοπούλου, Μαριαλένα Βούλγαρη, Τζένι Λάτου. Δυστυχώς, επειδή έχουμε ισοψηφία όμως, με ενημερώνουν, είναι τέσσερις. Είναι και η Λία Σουριαδάκη. Αντρέα. Ναι. Αντρέα μου. Σ' ακούω. Καταλαβαίνω και φαντάζομαι το συνέστημα των κοριτσιών. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την δυσμενή θέση στην οποία έχουν έρθει. Γιατί ξαφνικά, έτσι είναι και η ζωή βέβαια, με αντιθέσεις. Από εκεί που χαμογελούσαμε, βλέπουμε ότι όλο του μπάρει και αλλάζει. Ναι. Σε περιμένουμε μαζί με τις τέσσερις κοπέλες να έρθετε κοντά μας. Οι υπόλοιπες παραμένετε στο σπίτι, είστε ασφαλείς, τουλάχιστον για τώρα. Ναι. Και εδώ έχουμε την συνέχεια. Τώρα, σας περιμένει αύριο μια μεγάλη έκπληξη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να αποχαιρετήσουμε τα κορίτσια, να τους ευχηθούμε να... Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα μείνεις για αυτές τις τέσσερις που πρέπει να γίνουν τρεις και υπάρχει διαδικασία. Μόνο το ότι θα συνεχίσουμε εκεί ή να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ θα πω ότι από τις τέσσερις που θα γίνουν τρεις και υπάρχουν κριτήρια το τέσσερα να γίνει τρία, ωραία, οι αρνητικές ψήφους των κοριτσιών, οι τρεις θα αποχωρήσουν. Οι τρεις θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, δικό σου. Συνέχισε. Έτσι ακριβώς είναι. Συνέχισε. Εγώ θέλω να ανακεφαλαιώσουμε. Κατεβαίνει μαζί με τις τέσσερις κοπέλες, σωστά? Αντρέα, μαζί με τις τέσσερις κοπέλες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες αρνητικές ψήφους, κατεβαίνεις και επιστρέφεις στο πλατό. Οι υπόλοιπες είστε ασφαλείς. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ, κορίτσια. Λοιπόν, και στο σημείο αυτά και με αυτά, τώρα βλέπετε, καταλαβαίνετε πώς γίνονται οι ανατροπές. Αντιλαμβάνεστε ότι από το πρώτο επεισόδιο, από το πρώτο live του TV Queen, έρχονται και γίνονται όλα τα πράγματα διαφορετικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κάπου εδώ η βραδιά για εσάς, φίλοι τηλεθεατές, τελειώνει εδώ. Μην ξεχάσετε αύριο, τι ώρα? Τα μάθετε. Στις 10.30 δίνουμε ραντεβού με ολοκένουργιο επεισόδιο TV Queen και φυσικά με τις εξελίξεις, οι οποίες θα είναι καταιγιστικές, γιατί οι ανατροπές θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, το τι θα συμβεί με αυτά τα 4-3 κορίτσια θα το δούμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι εμείς θα τα λέμε ζωντανά κάθε Κυριακή, εδώ στις 9, στο Open.
Κάπως αισθάνθηκα τώρα που κλείνουμε έτσι. Ξέρω ότι στεναχώρησα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Σας ευχαριστούμε. TV Queen.